Μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, μέτρα εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και αλλαγής της οικονομικής πολιτικής που θα εντείνουν το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών ζητούν οι εφοριακοί υπάλληλοι που προχώρησαν σε στάση εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα μετά το περιστατικό δολοφονικής επίθεσης εις βάρος συναδέλφων τους στη ΔΟΗ Κοζάνης. Οι εφοριακοί προχώρησαν σε στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί και μέχρι το τέλος του ωραρίου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στα θύματα, ενώ οι εργαζόμενοι στις οικονομικές υπηρεσίες και στα Γιάννενα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της ΔΟΗ, όπου παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας. Όπως καταγγέλνουν, το τελευταίο περιστατικό επίθεσης με τσεκούρι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μετά από δεκάδες επεισόδια και παραβατικές συμπεριφορές απέναντι σε εργαζόμενους, πολλές από τις οποίες δεν βλέπουν καν το φως της δημοσιότητας. Μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού, οι εργαζόμενοι καταντούν ο αποδιοπομπαίος τράγος και δέχονται επιθετικές συμπεριφορές από πολίτες που εσφαλμένως κρίνουν ότι για πάνδυνο την ευθύνη την έχουν οι εργαζόμενοι, σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Οικονομικές Υπηρεσίες, Άγγελος Νάτσικας. Σαν εργαζόμενοι για τη συγκέντρωση των δημοσίων εσόδων, καλούμαστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας κάτω από δυσμενείς, κάτω από αντίξωες συνθήκες, εκτεθειμένοι συχνά στο έλεος άλλοτε δικαίως αγανακτισμένων πολιτών, αλλά και άλλοτε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε οργανωμένα και σε αδίστακτα οικονομικά συμφέροντα. Η φορολογική πολιτική, ειδικά μετά τα μνημόνια, μας βρίσκει αντίθετους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο των επιθέσεων απέναντί μας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα πέραν αυτής της πολιτικής, προβλήματα που δημιουργούνται από αλλαγές, οι οποίες υποτίθεται ότι πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα, αλλά τελικά το μόνο που κάνουν είναι να ταλαιπωρούν περισσότερο το φορολογούμενο πολίτη. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε, τα συμμεριζόμαστε, όπως πρωτίστως είμαστε κι εμείς πολίτες, οι οποίοι καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε τους φορολογούμενους αυτούς που βιώνουν όλες αυτές τις δυσκολίες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον, να εργαστούμε για την συγκέντρωση των δημοσίων εσόδων και να τηρήσουμε απαρέγκλιτα την νομοθεσία. Δυστυχώς, μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού που τελικά εξυπηρετεί σκοπούς σκοτεινών και απάνθρωπων συμφερόντων, καταντάμε από διοπομπαίος τράγος. Και δεχόμαστε διαρκώς επιθετικές συμπεριφορές από πολίτες, οι οποίοι εσφαλμένως κρίνουν ότι για κάθε δεινό την ευθύνη την έχουμε εμείς. Οι ενέργειες κατά της ζωής μας συχνά επικροτούνται από πολίτες, οι οποίοι σχολιάζουν και εκφέρουν τη γνώμη τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές τις αναρτήσεις και τα σχόλια ταιριάζει μόνο ντροπή και αποτροπιασμός για αυτούς οι οποίοι εκθιάζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Επίσης, είναι τραγικό το ότι στοχοποιούμαστε ακόμα και από την ίδια τη διοίκησή μας. Ο διοικητής μας πολλές φορές μας έχει αποκαλέσει τεμπέληδες και με άλλους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι συντελούν στη δημιουργία αρνητικού κλίματος. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλοι εργασιακοί κλάδοι συντελούν σε αυτή την απαξίωση. Όπως φαίνεται για κάποιους, οι ζωές μας είναι ευθυνές, είμαστε αναλώσιμοι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε σύσσωμοι όλοι οι εργαζόμενοι στις ΔΟΗ του Νομού Ιωαννίνων στην είσοδο του κτηρίου για να εκφράσουμε την οργή για τις συνθήκες εργασίας μας και απαιτούμε τη λήψη μέτρων αναγκαίων και απαραίτητων για μια ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία. Πάνω απ' όλα όμως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους που δέχτηκαν αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τους ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την εν ψυχρό αυτή δολοφονική επίθεση. Όλοι μας, όπως κάθε εργαζόμενος, πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς στο χώρο εργασίας και πρέπει να είναι αυτό. Φυσικά, τα μέτρα της ασφάλειας είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί άμεσα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε, να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όμως δεν είναι λύση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει την τρέχουσα συμπεριφορά των φορολογούμενων, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, είναι δικαιολογημένοι εν μέρη. Ωστόσο, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να φτάσουμε σε τέτοια γεγονότα, όποιος και να είναι ο λόγος. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται μία ένταση, μία ιδιαίτερη, ας πούμε, προσοχή στα μέτρα και στα μέτρα ασφάλειας κατά την είσοδο των πολιτών, αλλά κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι να μην φτάνουμε σε αυτά τα γεγονότα. Και για να μην φτάνουμε, πρέπει ο πολίτης να μην αισθάνεται αδικημένος, πρέπει να μην αισθάνεται ταλαιπωρημένος φεύγοντας από εδώ. Και θα μπορούσαμε κιόλας να ζητήσουμε να μην έρχεται καν ο πολίτης στο χώρο αυτό, όλα να γίνονται εξ αποστάσεως με έναν τρόπο πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό.
το μήνυμα πως δεν είναι οι εργαζόμενοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για τις πολιτικές που υλοποιούνται και προκαλούν αγανάκτηση στους πολίτες, έστειλε στην κοινωνία ο κύριος Γρίβας. Πέρα από την αυτονόητη καταδίκη του θλιβερού συμβάντος χθες εναντίον των τεσσάρων συναδέλφων, να διατυπώσω τις ευχές μου, ειδικά για τους δύο συναδέλφους που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους, για γρήγορη ανάρρωση. Η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Θέλω όμως, με αφορμή αυτό το θλιβερό περιστατικό και την σημερινή συγκέντρωση των συναδέλφων μας στη ΔΟΗ του νομού Ιωαννίνων, να στείλω ένα μήνυμα προς την κοινωνία. Δεν είναι οι εργαζόμενοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την υλοποίηση πολιτικών οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα αγανάκτησης στους πολίτες. Κάνουν τη δουλειά τους. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Αν κάποιος έχει θυμό, αν κάποιος αγανακτεί από τις πολιτικές τις οποίες υλοποιούνται σε βάρος του, να στρέψει με πιο οργανωμένο τρόπο και με πιο συντεταγμένο και όχι με τη χρήση βίας το θυμό του και την αντίδρασή του σε εκείνους που δημιουργούν αυτές τις πολιτικές. Και οι πολιτικές αυτές έχουν ονοματεπώνυμο, όπως και ονοματεπώνυμο έχουν αυτοί που τις εκπονούν. Οι εργαζόμενοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, τονίζω ξανά, κάνουν απλά τη δουλειά τους και προσπαθούν να την κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Με αίσθημα δικαίου γνωρίζουν τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Είναι αλληλέγγυοι στους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας για μια άλλη πολιτική και για άλλο είδους αντιλήψεις και για άλλο είδους οικονομικές πολιτικές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να στρέφεται όχι μόνο στους εργαζόμενους, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, αλλά γενικά ενάντια στους δημόσιους λειτουργούς. Καλούμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ελληνική πολιτεία, την κυβέρνηση να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να εγκλύψουν οι αιτίες που δημιουργούν το θυμό και την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν μέτρα άμεσα τα οποία μπορούν να γίνουν. Ανέφερε και ο συνάδελφος πρόεδρος ότι πέρα από την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να μην ταλαιπωρούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας.